Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι, Πέμπτης, μια μέρα όμορφη και ηλιόλουστη. Εμείς τρέχαμε και χθες το μεσημεράκι, αλλά και σήμερα το πρωί, οπότε καταλαβαίνετε, είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε εδώ στην τηλεόραση Αιγαίου την εκπομπή μας. 90 λεπτά κάλυμνος με πολλά θέματα, ενδιαφέροντα, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Έτσι λοιπόν, να σας πούμε πως σήμερα το πρωί βρεθήκαμε στο χώρο του γηπέδου, όπου είδαμε από κοντά το ξεκίνημα των εργασιών για την τοποθέτηση του νέου παρκέ στο κλειστό γήπεδο της Καλύμνου. Με την βοήθεια του Δήμου Καλυμνίων, αλλά και των δύο χορηγών, Γιάννη Χαλίκου, αλλά και των επιχειρήσεων Μίτσι, τα πράγματα σε 20 μέρες θα έχουν προχωρήσει και θα έχουν ολοκληρωθεί, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Καλυμνίων Δημήτρης Γιακομιχάλης. Πλαισιωμένος εκεί από τους δύο αντιδημάρχους, Παντελή Ζωήδη, Νικήτα Γιαννικουρή, από τον επιβλέποντα μηχανικό τον κύριο Κενονούνη, από τον γυμναστή τον κύριο Βασίλη Διακομιχάλη και πολλούς άλλους ανθρώπους, ηλεκτρολόγους, συνεργεία που ήταν εκεί για να συνεχίσουν τις καθημερινές εργασίες και όλες τις λεπτομέρειες. Να σας πω λοιπόν ότι έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας, βλέποντας το συγκεκριμένο ρεπορτάζ που ολοκληρώσαμε. Λίγο μετά, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα βρεθούμε στο χώρο του γραφείου του διοικητή του νοσοκομείου μας, κ. Νίκου Φανιού, ο οποίος μας μίλησε για τα 4 ατυχήματα της Κυριακής. Έτσι, δεν ήταν ένα, δεν ήταν δύο, ήταν 4. Τα 2 βέβαια που αφορούσαν τους αναρριχητές μας. Το 3ο από τροχαίο και πτώση δέντρου, αλλά και το 4ο από το κατέβασμα συμπολίτη μας από την περιοχή της εκκλησίας εκεί ψηλά, της μικρής εκκλησίας που βρίσκεται ψηλά στο βουνό, στο Μαυροβούνι, και που βεβαίως υπήρξε και εκεί ένα ακόμη ατύχημα. Οι δύο ή τρεις, αν δεν κάνω λάθος, έχουν ήδη, τρεις έχουν μεταφερθεί, έχουν γίνει οι διακομιδές για το νοσοκομείο της Ρόδου. Οπότε να ευχηθούμε σε όλους περαστικά και σιδερένη να είναι καλά. Ο κύριος Φανιός μας μιλάει για όλα αυτά τα οποία έγιναν και την άμεση κινητοποίηση του απογεύματος της Κυριακής, συν την άφηξη ενός νέου γιατρού στο νοσοκομείο, συν την εμβολιαστική κίνηση που υπάρχει αυτή την ώρα, καινούργια πράγματα τα οποία ετοιμάζονται να δρομολογήσουν και φυσικά τις ευχαριστίες του και τον εντυπωσιασμό του από την ομάδα τη διαδικτυακή Ζαγκέτα να πάρεις, που προσέφεραν τα διάφορα αντικείμενα τα οποία έχριζαν ανάγκης, αλλά και συνεχίζουν αυτό το πραγματικά υπέροχο έργο τους, φιλανθρωπικό, εθελοντικό, έτσι. Και εμείς τους συγχαίρουμε και είχαμε βέβαια, όπως θυμάστε, τις προηγούμενες μέρες τη σχετική συνέντευξη. Έτσι θα πορευθούμε μέχρι τα 2 τελευταία μέρη της εκπομπής μας, όπου θα έχουμε την αναλυτική πολιτική επικαιρότητα και θέματα καθημερινότητας με τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείου και Νοσοκομιακής Πολιτικής, συμπατριώτη μας κύριο Γιώργο Κασάρα, ο οποίος αναφέρεται σε όλα αυτά, ακρίβεια, ανατιμήσεις, ΦΠΑ, προτάσεις, σχολιασμοί γύρω από τα τεκτενόμενα της κυβέρνησης, επίσης την πανυγειονομική απεργία η οποία υπάρχει σήμερα, και πάρα πολλά άλλα, μεταφορικό ισοδύναμο, σχολιασμοί επί όλων των θεμάτων της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας και σε τοπικό επίπεδο και σε γενικό. Αυτά στην σημερινή μας ατζέντα, στη σημερινή πορεία της εκπομπής μας. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Να σας πούμε ότι εμείς βεβαίως αμέσως μετά θα τρέξουμε να δούμε το συνεργείο της Υπηρεσίας Καθαριότητας να βρίσκεται στις Ελιές. Και ξέρετε, αυτό ήταν και μας ένα ερώτημα, διότι ξέρουμε και σας το διαβάσαμε και στον αέρα, ότι μία εθελοντική ομάδα, Κάλυμνος Clean Up, ετοιμάζεται το Σάββατο να κάνει μία εκστρατεία καθαριότητας, εθελοντική. Το λέω αυτό γιατί το ραντεβού είναι στις Ελιές και πιθανότατα σε κάποια εκεί τριγύρω μέρη θα σκορπίσουν οι άνθρωποι για να καθαρίσουν. Το ρώτησα αυτό βέβαια επειδή τώρα είναι εκεί η Υπηρεσία Καθαριότητας και τα λοιπά. Ίσως θα πρέπει να γίνεται μια καλή συνεννόηση με τον Δήμο, με την Υπηρεσία Καθαριότητας,
και με τους ανθρώπους αυτούς που επιθυμούν να το πράξουν και φυσικά ο Δήμαρχος ευχαρίστησε όλους αυτούς που θα συνδράμουν και θα βοηθήσουν, απλά ώστε να πηγαίνουν σε σημεία τα οποία χρήζουν ανάγκης και που βεβαίως να μην γίνεται αυτό, ότι ας πούμε ο Δήμος το είχε υπόψη του και πήγε και πρόκειται να γίνει στην ίδια περίπου περιοχή, έτσι δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, κάτι ανάλογο, ό,τι και αν είναι, εμείς τα ρωτήσαμε όλα αυτά και απαντούν. Εάν ακούφιση λοιπόν αποτελεί για όλες τις ομάδες μπάσκετ του τόπου μας το γεγονός ότι ξεκίνησαν οι εργασίες τοποθέτησης του παρκέ στο κλειστό γήπεδο, με πρωτοπόρο στην όλη δράση για μια ακόμη φορά το συμπατριώτη μας Ευεργέτη κύριο Γιάννη Χαλίκο, της επιχειρήσης Μίτσι και τον Δήμο βέβαια, ο οποίος βάζει ένα μεγάλο ποσό για να αγοραστούν όλα αυτά τα συγκεκριμένα υλικά και να γίνουν οι εργασίες αυτές. Βεβαίως, να πούμε ότι σε 20 περίπου μέρες θα χαρούμε όλοι να το δούμε φρεσκοβαμένο, ανακαινισμένο και να παραδοθεί στις ομάδες για τα παιχνίδια και τους αγώνες τους και να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Οπότε, αγαπητοί μου φίλοι, έτσι ξεκινάμε. Στο πρώτο μέρος πάμε στο δημοτικό μας στάδιο να δούμε το ρεπορτάζ. Στο δεύτερο μέρος ευχαριστώ πολύ τον κύριο Διοικητή του Νοσοκομείου, τον κύριο Νικόλο Φανιό, για όλα όσα μοιράστηκε μαζί μας. Και στο τρίτο και τέταρτο μέρος, ο κύριος Γιώργος Κασάρας σχολιάζει, καυτηριάζει την πολιτική επικαιρότητα και όλα τα θέματα της καθημερινότητάς μας που αντιμετωπίζει ο πολίτης. Οπότε εμείς, αυτό το σημείο, ξεκινώντας τα ρεπορτάζ, σας αφήνουμε για την ώρα και τα λέμε και πάλι με τα υπόλοιπα θέματα τα οποία εμείς τρέχουμε να προετοιμάσουμε, να καταγράψουμε και να αναδείξουμε μέσα από τις εκπομπές μας. Και αφού τελειώσαμε, κύριε Δήμαρχε, έξω τον πανέμορφο χώρο του μπάσκετ, ώρα για τα εσωτερικά. Βλέπετε ότι υπάρχει οργασμός δουλειάς, είναι όλα τα συνεργεία επί ποδός, γιατί πρέπει να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο οφείλουμε στην αθλητική οικογένεια του νησιού μας. Θα είναι ένα πανέμορφο γήπεδο. Ο Δήμος, για να ξεκαθαρίσουμε και κάποια πράγματα, καλύπτει τις δαπάνες του παρκέ, είναι περίπου 40.000 ευρώ. Οι δύο χορηγοί καλύπτουν κάποιες υποδομές, το κόστος τους φτάνει τις 13 με 15.000 ευρώ. Πέραν του παρκέ θα αφαιρεθούν όλα αυτά τα πράγματα, θα βαφτεί όλος αυτός ο χώρος και θα τον παραδώσουμε πράγματι στην εντέλεια. Έτσι. Επαναλαμβάνω, ο Δήμος με την παρέμβασή του ουσιαστικά καλύπτει το 80% του συνολικού κόστους αυτής της προσπάθειας. Και τα ονόματα των χορηγών. Βεβαιότατα είναι δύο οι χορηγοί, ο κύριος Χαλίκος και ο κύριος Μίτσης. Μάλιστα. Και να πω για να κλείσει και το ρεπορτάζ. Από το γνωστό ξενοδοχειακό χώρο. Ένας είναι ο Μίτσης. Και για να κλείσετε όμορφα το ρεπορτάζ, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αγοράς του χώρου στο Άργος, όπου θα γίνει το νέο κλειστό γυμναστήριο και στο ίδιο οικόπεδο το Ολυμπιακό Προπονητικό Κέντρο Αναρρίχησης. Όλα, βλέπετε, κινούνται με γρήγορους ρυθμούς. Τώρα άρχισε να φαίνεται η δουλειά των δύο χρόνων της πανδημίας που κάναμε τις προετοιμασίες και τώρα ένα-ένα βγαίνει τα πράγματα. Πολύ ωραία. Είναι, νομίζω, μια καλή στιγμή. Όταν θα τελειώσει αυτό, θα φαίνονται τα ονόματα των δύο χορηγών και πάνω απ' όλα ο μεγάλος χορηγός, ο Δήμος Καλυμνίων. Έτσι ενίσχυσε εν τη ενώση. Βεβαιότατα. Λοιπόν, η κύριε Αντιδήμαρχη είναι εδώ και όχι μόνο, κύριε Ζωήδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Εγώ θα πω μόνο ότι αρχηγού παρόντος πάσαν αρχή παυσάτου. Τα είπε ο Δήμαρχος όλα. Οπότε δεν πρέπει να τίποτα. Είστε εδώ, πλαισιώνετε, βοηθάτε οτιδήποτε και αν χρειαστεί. Ο επιβλέπων ο κύριος Κενωνούνης. Καλημέρα. Όλα βαίνουν καλώς, κύριε Κενωνούνη. Τι ζητήσαμε από τον κύριο Δήμαρχο, το συνεργείο να έρθει. Είναι εδώ. Ελοχρωματισμού, είναι όλοι εδώ. Εντάξει. Πολύ ωραία. Καλή δύναμη λοιπόν στο έργο σας. Να είστε καλά. Ο κύριος Αντιδήμαρχος εδώ. Καλημέρα. Εγώ επιβλέπω την εργασία. Εννοείται. Ο Δήμαρχος έκανε όλο το πολιτικό σχολιασμό.
Πολύ ωραία. Δεν έχω τίποτα να προσθέτω. Εσείς θα είστε εδώ να καθοδηγείτε, να τηλεφωνείτε, να συντονίζετε. Είμαστε εδώ για τις τρέχοντες ανάγκες του γήπεδου. Και βέβαια η χαρά του αθλητικού χώρου, έτσι, που έχουμε εξελίξεις. Καλημέρα σας και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Μετά το 2003, μετά από πάρα πολλά χρόνια, γίνονται ουσιαστικές παρεμβάσεις στο αθλητικό συγκρότημα του Δήμου Καλυμνίων, που θα αναβαθμίσει και θα εξυγχρονίζει τις αθλητικές πλέον εγκαταστάσεις. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραία και ευχόμαστε σύντομα να ζήσουμε αυτή τη στιγμή που θα βρεθούμε όλη μέρα, όλοι εδώ μέσα, να το δούμε ανακαινισμένο, με φρέσκα χρώματα, έτσι, και έτοιμο να υποδεχθεί τους αθλητές μας, που τα πάνε και καλά, κύριε Δήμαρχε. Βλέπετε τα παιδιά μας, κοιτάξτε, οι ομάδες. Ο αθλητισμός στην Κάλυμνο πάει καλά γενικότερα και τώρα με το νέο πλέον κλειστό, γιατί το λέω κλειστό γιατί αποκτά νέα εικόνα, ελπίζομαι να πάμε καλύτερα. Θα πάμε ακόμη καλύτερα, έτσι είναι. Λοιπόν, δεύτερη μέρα με θετικές εξελίξεις. Χθες πήραμε το κλειδί του κτηρίου, σήμερα είμαστε εδώ, οι εργασίες προχωρούν. Έτσι. Ακούστε, ο Δήμος έχει... Να μην νιώθουμε μόνο παράπονα και κριτικές και γκρίνια, να έχουμε και ωραίες ειδήσεις. Αυτή την ώρα, αυτά θα στα πει βέβαια ο αντιδήμαρχος ο αρμόδιος, όταν θα πάτε στην περιοχή από Ελιές μέχρι Μυρχές, υπάρχει μια τρέλα εργασιών. Ο καθαρισμοί, κλαδέματα, όλα τα συνεργεία του Δήμου βρίσκονται εκεί. Ναι, εντάξει, παντού βρίσκονται, απλά... εμένα, ας πούμε, με στεναχωρά το να δω ότι μία ομάδα ετοιμάζεται το Σάββατο να πάει να καθαρίσει μια ομάδα που συστήνεται και με αθλητικού. Εκεί, στις Ελιές κάπου. Θα διασκορπιστούν, τέλος πάντων. Ναι. Καλό είναι οι εθελοντές και τους ευχαριστούμε δημόσια. Υπάρχουν και τα μαράσια που έχουν τα όποια προβλήματα. Δεν είναι μόνο. Ναι, σίγουρα. Ο Δήμος έχει μια προγραμματισμένη ροή εργασιών. Εγώ δεν ήξερα. Αν ήξερα ότι θα πήγαιναν εθελοντές, δεν θα πήγαιναν τα συνεργεία μας για να δώσουμε και τη χαρά στους εθελοντές. Αλλά όμως καλό είναι τώρα, αφού έχουν πάει τα συνεργεία γιατί τα έχει προγραμματίσει ο Αντιδήμαρχος, να πάνε καπαλού. Πάνε οι εθελοντές στο μαράσι πάνω, ναι, υπάρχουν. Αυτό όμως μας λέει εμάς που, ας πούμε, είμαστε απ' έξω, ότι καλό είναι να γίνεται μια ερώτηση. Κοιτάξτε, πού θα είστε τις επόμενες μέρες, έτσι, κύριε Αντιδήμαρχε. Ναι. Εμάς εσάς εννοώ, εσάς εννοώ. Πού θα είστε, να μην πάμε εμείς, να πάμε κάπου αλλού. Όπως το είπε προηγουμένως ο Δήμαρχος, αν το ξέραμε ότι θα κάνουμε τέτοια, εγώ τώρα το ακούω. Ναι. Τέτοια εγγράφτηκε δράση, στο διαδίκτυο. Αλλά όμως αυτό εδώ πέρα είναι σημαντικό, διότι κλαδεύουμε και τα επικίνδυνα δέντρα. Ναι, καλώς. Αυτά που ποδίζουν, γιατί ξεκινήσαμε. Ό,τι γίνεται, καλό είναι. Για το σκοπό που θα βγουν τα αυτοκίνητα τα καινούργια σε λίγο και να μην ποδίζουν. Πάντως, καλό είναι να ειδοποιούν και την υπηρεσία να συντηρηθούμαστε. Πάντως, αφού το έχουν προγραμματίσει τώρα να κάνουν δουλειά, το Μαράς Παπαντής έχει ανάγκες, έχει ο Καράβολα. Τώρα δεν ξέρω αν προλαβαίνουν να ενεργοποιήσουν όλες τις ομάδες, γιατί μπαίνουν και αθλητές το μέσα. Ξέρω, μα ακριβώς. Μπαίνουν και αθλητές. Λέω, καλό είναι πάντως ο εθελοντισμός να αγγίζει και τα δύσκολα σημεία. Ναι. Γιατί εκεί έχει ανάγκη και ο Δήμος. Σίγουρα. Απλά και ξέρετε, κύριε Δήμαρχε. Μπορεί να σας πει κάποιος ότι είναι καθαρά οι κεντρικοί μας δρόμοι, οι άξονες, οι παράδρομοι εδώ της πόλης. Υπάρχουν κάποια σημεία σίγουρα, που είναι, ξέρετε, μαζεύονται εκεί πλαστικά, σακούλες. Αυτοί τα βλέπουν, γιατί μένουν στις τουριστικές περιοχές. Γι' αυτό θα πρέπει οι όποιοι εθελοντές να ενημερώνουν την υπηρεσία. Ούτως ώστε να. Έχουμε σημεία δηλαδή που είναι επιβαρημένα. Είναι καλό να ενημερώνουν. Ναι. Και αν τους λέμε ότι εκεί υπάρχει μια ανάγκη. Ναι, καταλαβαίνω. Και τώρα εμείς μέσα από μια προγραμματισμένη δουλειά πήγαμε στην περιοχή από Ελιές μέχρι Μυρχές και τώρα μου λέτε ότι θα. Εγώ σας το λέω, κύριε Δήμαρχε, όπως σας λέω, ότι πριν λίγο καιρό έγινε και από αναρριχητές, από ξένους μας. Αυτό πάει να πει ότι οι άνθρωποι είναι εκεί και βλέπουν ότι έχει κάποια σημεία που χρήζουν καθαριότητα. Οπότε πρέπει να ενημερώνουν την υπηρεσία. Ναι, ωραία. Εγώ χαίρομαι να υπάρχει μια καλή συνεννόηση και με εθελοντές, ναι, γιατί όχι. Η Κάλυμνος είναι ένα μεγάλο νησί και έχει πάρα πολλές ανάγκες. Ο εθελοντισμός είναι συστατικό στοιχείο λειτουργίας των σύγχρονων κοινωνιών. Βεβαίως. Ωραία. Εμείς ευχαριστούμε τους εθελοντές από καρδιάς. Ακόμα και το ένα μπουκαλάκι να πιάσει κάποιος. Να το μαζέψει. Εθελοντής, ξένος, δικός μας. Αυτό
είναι κάτι το θετικό. Ναι, 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 βέβαια. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ από εκεί και πέρα. Εάν υπάρχει ενημέρωση από την υπηρεσία, θα τους λέγαμε, εκεί έχουμε ανάγκη, παρακαλώ βάλτε πλάτη. Σωστά. Αφού είναι για να γίνει. Έτσι, διότι η υπηρεσία έχει έναν προγραμματισμό. Mm-hmm. Τώρα μου είπατε εσείς, εγώ δεν παρακολουθώ το διαδίκτυο κάθε μέρα. Ναι, ήταν γραμμένο το κάλεσμα. Βλέπετε, τώρα... Δεν τώρα δεν πειράζει. Ό,τι άλλο δουν ότι μπορεί να καθαριστεί. Ακριβώς. Ας καθαριστεί. Κύριε Δήμαρχε, ας κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε. Ναι, τι ναι. Χρονοδιάγραμμα έχουμε. Πότε περίπου θα παραδοθεί εδώ. Εδώ σε ένα 20 σαν 20 ημέρο. Ωραία, πολύ ωραία. Μέσα στο Νοέμβριο λοιπόν θα το εγκαινιάσουμε. Ακριβώς. Θα το χαρούμε. Να ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια των εργασιών. Οι άνθρωποι έχουν ήδη ξεκινήσει όπως βλέπετε και περιμένουμε με ανυπομονησία να το χαρούμε τελειωμένο. Καλημέρα κύριε Δίκητα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μας να αναδείξουμε θέματα που αφορούν το νοσοκομείο μας, να απαντήσουμε σε απορίες τηλεθεατών. Βέβαια, ας ξεκινήσουμε κύριε Δίκητα με αυτό το τριπλό θα λέγαμε που είχαμε ατυχημάτων των δύο αναρριχητών μας και από την επίσκεψη πολλών φίλων εκεί ψηλά στο Εκκλησάκι. Ευτυχώς νομίζω πήραν τα πράγματα το δρόμο τους. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι, πραγματικά την προηγούμενη Κυριακή που μας πέρασε ήταν μια πολύ απαιτητική κατάσταση για το νοσοκομείο μας, διότι είχαμε ένα τετραπλό περιστατικό και υπήρχε μια συρροή ατυχημάτων και μάλιστα στον ίδιο περίπου χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Είχαμε τα ατυχήματα των δύο αναρχητών μας εδώ, είχαμε το ατύχημα πάνω εκεί στο Εκκλησάκι που μου είπατε και είχαμε και ένα τροχαίο με ένα μηχανάκι πτώση εκεί στο Αγιοτρόνιο μπροστά. Αυτό πραγματικά έθεσε σε συναγερμό το νοσοκομείο μας και θέλω εδώ να πω, να το ξέρει ο κόσμος μας εδώ στην Κάλυμνο ότι το νοσοκομείο δούλεψε άψογα. Σε ελάχιστο χρόνο ήρθαν μέσα, ενισχύθηκε το τμήμα των επηγόντων μας και αμέσως όλοι οι εφημερεύοντες γιατροί όλων των τμήματων και οι γιατροί μας και το νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και το παραγιατρικό προσωπικό ήταν σε ελάχιστο χρόνο στις θέσεις τους και θέλω να το τονίσω αυτό. Έτσι λοιπόν, τα επίγοντά μας, το ορθοπαιδικό μας τμήμα, το χειρουργικό τμήμα, το αναισθησιολογικό τμήμα, το τμήμα αιμοληψίας και το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα που έκανε άψογη δουλειά ήταν όλοι στη θέση τους στον ελάχιστο χρόνο. Και θέλω πραγματικά να το τονίσω και να τους ευχαριστήσω. Γιατί είχαμε έναν κόκκινο συναγερμό. Ξέρετε, υπάρχει σχέδιο εδώ για αυτά εδώ τα θέματα. Ήταν κόκκινος ο συναγερμός, όχι τόσο για τα ατυχήματα, αλλά επειδή ήταν συρροή ταυτόχρονη, σε ελάχιστο χρόνο, σε ένα δίωρο δηλαδή, συνέβησαν όλα αυτά. Αντιμετωπίστηκαν άμεσα, έγινε η διαλογή των περιστατικών. Είδαμε το πιο, οι γιατροί μας είδαν και αποφάσισαν το ποιο ήταν το πιο δύσκολο στην αντιμετώπιση και το πιο σοβαρό. Ήταν αυτή η 18χρονη Γερμανίδα, ναι. Η κοπέλα η μικρή. Που έπεσε από μεγάλο ύψος. Πάρα πολύ μεγάλο ύψος. Έπρεπε να γίνει σωστική επέμβαση για ανάταξη των τραυμάτων που είχε. Έγινε πραγματικά αυτή στο χειρουργείο μας, με τον γιατρό μας εδώ, τον ορθοπαιδικό, με τον αστερολογικό μας τμήμα και όλο το χειρουργικό τμήμα. Έγινε λοιπόν η πρώτη ανάταξη και από εκεί και πέρα αντιμετωπίσαμε και τα άλλα περιστατικά που ήταν λιγότερης βέβαια έτσι, κατάστασης και σοβαρότητας. Παρ' όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν όλα στον κατάλληλο χρόνο. Από εκεί και πέρα, επειδή ξέρετε οι δυνατότητες του νοσοκομείου μας είναι μέχρι πρώτο και δευτέρου ρόλου υγειονομικής περίθαλψης, έπρεπε το περιστατικό το δύσκολο να φύγει με διακομιδή. Και εκεί είχαμε θέμα το οποίο το αντιμετωπίσαμε, δηλαδή ποιο είναι το θέμα, ότι η ασφάλεια του κοριτσιού, ήταν και οι γονείς του εδώ, ήταν συμβεβλημένη, έπρεπε να έρθει εδώ. Λόγω όμως των θυελωδών ανέμων, δεν μπορούσε το ελικόπτερο της ασφάλειας που έχει, της υγειονομικής ασφάλειας, να πετάξει απάνω από το Αιγαίο. Κανονίσαμε λοιπόν εμείς την άλλη μέρα πρωί-πρωί με το ΕΚΑΒ, με δικό μας ελικόπτερο, σούπερ πούμα του στρατού, να έρθει μέσω του ΕΚΑΒ και να πάει στη Ρόδο, ούτως ώστε να διακομιστεί εκεί και για τα περαιτέρω. Οι άλλοι δύο είναι πολύ καλά στην υγεία τους, έχουν πάρει εξιτήριο. Ο ένας βέβαια, ο δεύτερος με την πτώση, χρειάζεται και αυτός να γίνει μια εξειδικευμένη εδώ εγχείρηση και επειδή είναι τέτοιο το τραύμα του που εδώ πάλι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, το έχουμε κάνει διακομιδή. Ο τραυματίας μας με το τροχαίο είναι καλά στην υγεία του. Πού πήγε ο δεύτερος, Αθήνα ή Ρόδο? Θα πάει Ρόδο κι αυτός. Πάει Ρόδο. Ναι, ναι, ναι. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση και πάλι όμως θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά την άμεση επέμβαση του προσωπικού του νοσοκομείου.
Όλα έγιναν τόσο ήρεμα και τηρήθηκαν όλες τις διαδικασίες που πραγματικά πρέπει να είμαστε περήφανοι εδώ στην Κάλυμνο για το νοσοκομείο και το προσωπικό μας. Βλέπετε, ένα κυριακάτικο απόγευμα μπορεί να περάσει απόλυτα ήρεμο, αλλά μπορεί να είναι και ταραγμένο. Και είναι και αυτό, ότι ήταν και Κυριακή. Έτσι. Μια όμορφη μέρα στην περιοχή μας. Ξέρουμε όμως, κύριε διοικητά, τώρα βέβαια αυτό. Εσείς θα μας πείτε αν σας είπαν κάτι, δηλαδή τι δεν πήγε καλά, αυτοί οι αναρχητές μας δεν ακολούθησαν όλα τα μέτρα ασφαλείας. Από αυτά που συζητήσαμε έγιναν κάποια ανθρώπινα λάθη. Αυτό βέβαια δεν θέλω σε καμία περίπτωση να βγει προς τα έξω ότι οι αναρχητές μας κάνουν λάθη και είναι ένα επικίνδυνο. Όπως όλα τα σπορ, έτσι. Εδώ ποδόσφαιρο παίζεις και κάτι μπορεί να γίνει. Επειδή όμως όλοι εμείς οι κάτοικοι της Καλύμνου, αυτό το είναι ένας φόβος μας. Πάντα μακρινός, ότι μην γίνει ποτέ κάποιο ατύχημα. Καταλαβαίνω ότι θέλουμε να ξέρουμε ότι οι ίδιοι κάτι δεν πήγε καλά. Ακριβώς. Ευχόμαστε λοιπόν σε όλους καλή ανάρρωση. Έτσι, ακριβώς. Γρήγορη ανάρρωση. Και να μας έρθουν του χρόνου πάλι εδώ στο νησί μας. Πραγματικά, επειδή συζητούσα μαζί τους όλη την ημέρα, αγαπάνε πολύ το νησί μας και το εκτιμούν πάρα πολύ. Και θα ξαναρθώ. Όπως επίσης ευχαρίστησαν το προσωπικό του νοσοκομείου για την περίθαλψη. Για τις υπηρεσίες που είχαν. Να τονίσω εδώ πάλι και την άριστη συνεργασία που είχαμε εδώ με το ΕΚΑΒ, το τμήμα το δικό μας, το τοπικό της Καλύμνου, όπως και την εθελοντική ομάδα διάσωσης, το πυροσβεστικό μας κλιμάκιο εδώ, που έκαναν γρήγορα τη μεταφορά με ασφάλεια. Και μας έφεραν εδώ τους τραυματίες στον ελάχιστο χρόνο. Μάλιστα. Πάμε να δούμε όμως και την άφιξη νέου γιατρού τις τελευταίες μέρες. Πραγματικά είχαμε μία καινούργια γιατρό, η οποία έχει αναλάβει υπηρεσία στο τμήμα των επιγόντων μας. Είναι εδώ, είναι από τη Θεσσαλονίκη. Έχει τελειώσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Εξαιρετική γιατρός, έχει αναλάβει ήδη τα καθήκοντά της στο τμήμα επιγόντων. Πολύ ωραία. Όχι μόνο αυτό, αλλά σας αναφέρω ότι προσπαθούμε εδώ με μετακινήσεις γιατρών αυτή την περίοδο να καλύψουμε τμήματα του νοσοκομείου μας. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε εδώ μια εξαίρετη ακτινοδιαγνώστη από την ΣΑΜΟ, όπου συνέδραμε μαζί με τον εξαιρετικό εδώ γιατρό μας που έχουμε στο ακτινοδιαγνωστικό μας τμήμα, ούτως ώστε να λειτουργεί ο ξενικός μας τομογράφος. Έχουμε καρδιολόγο, ο οποίος αυτή τη στιγμή υπηρετεί εδώ στο νοσοκομείο μας, είναι και αυτός με μετακίνηση. Ελπίζουμε και να πάνε όλα καλά με τη διαδικασία αξιολόγησης των δύο θέσεων της προκήρυξης των καρδιολόγων, ούτως ώστε από τον επόμενο μήνα να έχουμε καρδιολόγο στο νοσοκομείο μας. Έναν ή δύο, ανάλογα πώς θα πάρει, δύο έχουμε προβλέψει. Και είμαστε σε αυτή εδώ την κατάσταση. Προσπαθούμε δηλαδή καθημερινά να λύνουμε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο. Ναι, και να μην έχουμε κενά, να μην μείνουμε ποτέ χωρίς κάποιες υπηρεσίες. Έτσι ακριβώς. Θέλω εδώ, αν μου επιτρέπετε, να τονίσω όχι μόνο, ξέρετε, αυτό που φαίνεται είναι το ιατρικό και το νοσηλευτικό κομμάτι. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια εδώ να αναβαθμίσουμε τις υποδομές του νοσοκομείου μας. Τα πληροφοριακά μας και τα μηχανογραφικά μας συστήματα εδώ, τα κομπιούτερ και πόλο, έχουν και όλα τα συστήματά μας. Με απότερο στόχο, στο επόμενο χρονικό διάστημα, ο πρώτος στόχος που έχουμε βάλει είναι να οργανώσουμε το σύστημα των ηλεκτρονικών ραντεβού. Ωραία. Δηλαδή, κάποιος από τον υπολογιστή του, από το σπίτι του και από το κινητό του να μπορεί να κλείνει τα ραντεβού εδώ με τους γιατρούς μας, χωρίς να έχει ανάγκη να παίρνει τηλέφωνο. Να εξυγχρονίσουμε λίγο το νοσοκομείο, να το κάνουμε φάμιλο των μεγάλων νοσοκομείων, των μεγάλων κέντρων. Το χαλίκιο μας εδώ λειτουργεί εξαιρετικά. Είναι ακριβώς όπως μας το παρέδωσε ο κύριος Χαλίκος. Το προσέχουμε σαν κόσμημα. Όλα τα εξωτερικά μας ιατρεία λειτουργούν εκεί. Ο αξονικός μας είναι εκεί και λειτουργεί. Οπότε αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα έχετε εδώ και το τμήμα αιμοδοσίας, έτσι. Βεβαίως, το τμήμα αιμοδοσίας, το οποίο πάει εξαιρετικά. Ήδη, επειδή έχω τις αναφορές εδώ, χθες δώσανε 14 άτομα εδώ, συμπολίτες μας δώσαν αίμα. Την προηγούμενη Τρίτη δώσαν άλλα 12. Είναι εδώ το τμήμα μας, το ελέγχουμε, είναι πολύ καλύτερα. Ούτως ώστε να υπάρχει πλήρη έλεγχο. Κάθε Τρίτη θα γίνεται αυτό κάθε μόνο. Τρίτη και Πέμπτη. Τρίτη και Πέμπτη, πολύ ωραία. Έχω και θα σας ενημερώσω, έχω και μια. Εντός της εβδομάδας θα έχω μια συνάντηση εδώ με το Σύλλογο Εμεδοτών εδώ που έχουμε, να οργανώσουμε σαν σύλλογος εδώ, να ακούσω τις προτάσεις τους, ποια συνεργασία μπορούμε να έχουμε, ούτως ώστε να έρχεται εδώ ο κόσμος και να πολύ ωραία. Το αίμα του. Πολύ ωραία. Τώρα βέβαια, πέραν των συνηθισμένων, είχατε και μια άλλη επίσκεψη, που και εμείς βέβαια αναδείξαμε μέσω ρεπορτάζ στην εκπομπή μας, από την ομάδα των γυναικών Ζακέτα να πάρεις. Είδατε ότι όταν κάποιος θέλει, μπορεί να συντονίσει και με πολύ αγάπη και σεβασμό να γίνουν μικρά και μεγάλα θαύματα. Δεν ξέρετε πόσο με ευχαρίστησε αυτή η συνάντηση που είχαμε τις κυρίες που ήρθαν εδώ, που είδα τις διαχειρίστριες αυτής της ομάδας.
και με τις οποίες τώρα πια είμαι σε σχεδόν καθημερινή επαφή, διότι αυτές οι κοπέλες έχουν προσφέρει πάρα πολλά στο νοσοκομείο. Και εγώ θέλω πραγματικά αυτό να το δώσω, να το ξέρει ο κόσμος, ότι κάνουν πράγματα εδώ πολλά για τις υποδομές του νοσοκομείου μας. Όχι μόνο σε ιατρικό εξοπλισμό, που έχουν δραστηριοποιηθεί και σε αυτό, γιατί τώρα είμαστε σε επαφή, αλλά και σε υποδομές όπως κρεβάτια, στρώματα, κουβέρτες, τα οποία ξέρετε είναι πολύ, πολύ σοβαρά για το νοσοκομείο μας, να φτιάξουμε ο ασθενής που έρχεται εδώ να καταλαβαίνει ότι είναι σε ένα οικείο τόπο και όχι σε ένα νοσοκομείο. Ξέρετε, αυτό είναι μεγάλη, μεγάλη έτσι, για την ψυχολογική τόνωση του ασθενή μας. Δεν το ήξερα εγώ, πραγματικά δεν ήξερα την ομάδα. Από εσάς το έχω μάθει, από εσάς. Ναι, είναι και άλλες φορές που έχουν προσφέρει. Έχουν προσφέρει, έχω μάθει ότι τότε στις δύσκολες μέρες του κορονοϊού πρόσφεραν και με οξυγόνο. Ακριβώς. Οπότε κάποια στιγμή μου είπαν ότι έχουν κάποια υλικά να μας φέρουν. Στο τέλος, προς το τέλος του μήνα, θα οργανώσουμε εδώ μια μικρή έτσι εκδήλωση, να πάρουμε τα υλικά, να τις κεράσουμε κιόλας, να τις ανταμείψουμε. Να σας καλέσω και εσάς να τις δείτε από κοντά και να τους πούμε. Είναι φίλες μου, Ευαγγελία για καλή. Μαρία Μάγκου και μια μεγάλη ομάδα πίσω τους που είμαι και εγώ μέλος. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αλλά ξέρετε κύριε διοικητά, θέλω να πω με συγκίνηση ότι μακάρι όλα τα νοσοκομεία του κόσμου έτσι, να έχουν αυτή την ανταπόκριση και την αγάπη, αυτό το δέσιμο είτε μέσω των ευεργετών μας, του κύριου Γιάννη Χαλίκου, των Καλλιμιογάλων μας, του κύριου Γιώργου Ντόβελου που του ζητηθεί οτιδήποτε και άλλων φίλων που είναι και ανώνυμοι, των κοριτσιών εδώ που βλέπετε, δηλαδή αυτό είναι η ισχύ εν τη ενώση. Έτσι ακριβώς. Να μπορούμε όλοι μαζί να προσφέρουμε για ένα κοινό σκοπό, κοινό όφελος που είναι ο τόπος μας. Έτσι ακριβώς. Το αγαπημένο νησί μας που ζούμε. Το νοσοκομείο μας είναι το νοσοκομείο της Καλλύμνου, πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα. Σωστό. Είναι η παρηγοριά όλων των Καλλυμνίων εδώ, οπότε είναι μεγάλη χαρά για μας να έχουμε τον κόσμο δίπλα μας και αυτό το ξέρετε, το νιώθουμε και το εισπράττουμε καθημερινά. Καθημερινά εδώ από τον κόσμο που βλέπουμε κάθε μέρα που έρχεται εδώ. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο να οργανώσουμε ακόμα καλύτερα αυτό το σύστημα των δωρεών. Ξέρετε, σε άλλες πόλεις της Ελλάδος, σε μερικές υπάρχει αυτό που έχω δει εδώ και θέλω να το αναπτύξω λίγο εδώ. Υπάρχει ο Σύλλογος Φίλων του Νοσοκομείου. Τι κάνουν δηλαδή, κάνουν διάφορα event, διάφορες εκδηλώσεις και τα έσοδα τα δίνουν στο νοσοκομείο με κάποιον τρόπο. Είχε γίνει αρχή πριν μερικά χρόνια. Έχει γίνει μια αρχή, να ξέρετε, και έχουμε υπογράψει. Και εγώ έχω υπογράψει. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, και το είδα αυτό πρόσφατα, διότι θα πω κάτι προσωπικό. Ήμουν στη Σιτία προχθές την προηγούμενη εβδομάδα να πάω το γιο μου που πέρασε εκεί. Α, και εκεί τι ωραία. Καλή σα διαδρομία στο παιδί. Οπότε είδα εκεί ότι υπάρχει ένα. Μίλησα με το νοσοκομείο εκεί, το τοπικό, και υπάρχει σύλλογο. Βεβαίως οργανωμένος που προσφέρει στο νοσοκομείο. Υπάρχουν διαδικασίες, υπάρχει το σύστημα προμηθειών, τα οποία όλα παίρνουν το δρόμο τους διαδικαστικά και όπως προβλέπετε. Άλλο αυτό, το οποίο απαιτεί λίγο χρόνο, και άλλο να υπάρχει δωρεά. Η δωρεά είναι άμεση. Έτσι είναι, έτσι. Αμέσως έρχεται, κατατίθεται, εμείς εδώ την περνάμε στα μητρώα μας, στέλνουμε για έγκριση στην υγειονομική περιφέρεια και αμέσως έχουμε το υλικό και αμέσως έχουμε όλα αυτά τα πράγματα για τις υποδομές. Οπότε βοηθάει πάρα πολύ. Το έχει αντιληφθεί ο κόσμος επειδή βλέπει τη γραφειοκρατία σε έργα, σε τόσα πράγματα τα οποία παίρνουν χρόνια για να φτάσουμε στο τελικό μας στόχο και γι' αυτό πιστεύω ενεργοποιείται ακόμη περισσότερο. Για να δούμε και το κομμάτι των εμβολιασμών. Ναι. Λόγω του χειμώνα, λόγω της έναρξης τώρα. Προχωράει και το θέμα των εμβολιασμών μας, είτε εδώ στο εμβολιαστικό μας κέντρο. Καθημερινά έρχονται εδώ και κάνουν είτε την τέταρτη δόση, ναι, εδώ, ή την επικαιροποιημένη τρίτη δόση. Πάει καλά και αυτό εδώ. Έρχεται πάρα πολλοί κόσμος και εμβολιάζεται. Με το θέμα του COVID, είμαστε τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε μια σταθερά επίπεδα. Δεν πρέπει όμως να εφησυχάζουμε, γιατί τώρα ξέρετε, κρυώνει ο καιρός, κλείνονται οι άνθρωποι, ναι, πρέπει λίγο να προσέχουμε. Ας φοράμε αυτή τη μάσκα. Που είναι ουσιαστικά από ό,τι έχουμε καταλάβει τόσο καιρό, είναι το μόνο μας όπλο. Όμως το βλέπω σε σούπερ μάρκετ, σε φαρμακεία, έτσι παντού ο κόσμος. Και γι' αυτό πιστεύω πάμε καλύτερα. Πάμε καλύτερα. Στην κλινική μας έχουμε τρία άτομα τα οποία νοσηλεύονται, όχι σοβαρά. Έχουμε όμως, η κλινική μας είναι πανέτοιμη. Θέλω να πω για την κλινική μας ότι έχει πάρει άριστα και είναι σύμφωνα με όλα, την κλινική COVID εννοώ, με όλες τις πιστοποιήσεις που υπάρχουν. Είναι family των μεγάλων μας νοσοκομείων. Πρέπει να είμαστε ήρεμοι και να ξέρει ο λαός μας εδώ ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλα τα περιστατικά.
Έτσι θέλουμε πραγματικά, τίποτα να μην χαλάει αυτή την εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας, στην καρδιά μας. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, να έχουμε ένα καλό χειμώνα. Εδώ θα είμαστε για να τα συζητάμε με συχνά. Μεγάλη χαρά. Και δική μας. Και δική μας. Πραγματικά που είστε εδώ, γιατί θέλω να βγαίνει προς τα έξω η δουλειά του νοσοκομείου με όλα τα προβλήματα και γίνει καθημερινότητα, αλλά είμαστε εδώ πραγματικά για να δίνουμε λύσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας. Καλημέρα σας κύριε Κασάρα και καλώς ήλθατε στην τηλεόραση Αιγαίο. Καλή σας ημέρα. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Βέβαια κάποια θέματα μπορεί να προχωρούν, κάποια όμως έχουν σταθεροποιηθεί στη ζωή μας και δεν είναι και όμορφα, έτσι. Όπως όλα αυτά που ζήσαμε το καλοκαίρι, με τις ανατιμήσεις, με το ενεργειακό, με τους φόβους που μας γεννούν αυτήν την ώρα για το πώς ξεκινάει ο χειμώνας. Δεν είναι ωραίο αυτό, δηλαδή να αισθάνεσαι μια ανασφάλεια ότι πώς θα πορευθώ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πραγματικά το καλοκαιράκι πέρασε. Καλά ήτανε. Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι επισκεψιμότητας. Ήτανε. Ο κόσμος που δύο καλοκαίρια δεν βγήκε έξω, βγήκε τώρα. Ελπίζουμε αυτό να μην έχει τις τραγικές συνέπειες που φοβούμαστε για νέο κύμα της πανδημίας. Εν πάση περιπτώσει οι επιχειρηματίες δουλέψανε. Τώρα αν κερδίσαν πολλά ή λίγα, είναι ένα άλλο ζήτημα. Πάντως δουλέψαμε. Σωστό είναι αυτό. Τώρα βεβαίως με το κόστος που υπάρχει στην ενέργεια και στα καύσιμα γενικά, είναι ένα θέμα στο τέλος του λογαριασμού τι θα τους μείνει καθαρό για το ταμείο, για την τσέπη ας πούμε. Βέβαια. Μπαίνουμε λοιπόν σε ένα χειμώνα που δυστυχώς προμηνύεται δύσκολος. Ένας χειμώνας που έτσι κι αλλιώς θα είναι και προεκλογικός χειμώνας. Και ενδεχόμενα να το κάνει πιο δύσκολο αυτό. Ίσως γι' αυτό έπρεπε οι εκλογές να είχαν γίνει το φθινόπωρο. Αλλά άλλοι αποφασίζουν, για να μην πω άλλος αποφασίζει γι' αυτό. Εμείς ακολουθούμε. Όμως, πραγματικά είναι τραγικό αυτή η κυβέρνηση μήνες τώρα να μην παίρνει μέτρα κατά της ακρίβειας που έχουν πάρει άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως για πείτε μας έτσι να ακούσουμε. Είναι και η μείωση του ΦΠΑ και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτερα όρια που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλάμε για κάτι. Μα περιμέναμε και ένα πλαφόν κάπου να σταματήσει η όποια ανηφόρα σχεδόν σε καθημερινή βάση. Φτάσαμε το πετρέλαιο να είναι ακριβότερο από τη βενζίνη. Και πριν λίγο μας έλεγε η κυβέρνηση, ξέρετε αυτό που σας λέγαμε τους καυστήρες στις πολυκατοικίες να τις μετατρέψετε από πετρέλαιο σε αέριο, τώρα λέει ξαναγυρίστε στο πετρέλαιο. Και μέχρι να το πει, ήδη το πετρέλαιο εκτινάχθηκε. Δηλαδή αυτή η δυνατότητα πρόβλεψης της κυβέρνησης είναι παροιμιώδης. Σε όλα πέφτει έξω. Αλλά έχει βέβαια τα μεγάλα μηδιακά. Όλο το μεγάλο μηδιακό σύστημα στο πλευρό της και προσπαθεί με μισή αλήθεια να καλύπτει ολόκληρο ψέμα. Όσα και να έχεις δίπλα σου κύριε Κασάρα, το καλάθι της νοικοκυράς έχει φτωχύνει, έχει συρρυκνωθεί. Θα παρεξηγηθείτε. Το καλάθι της νοικοκυράς, επαναλαμβάνω, έχει λοιπόν συρρυκνωθεί και το θέμα είναι ότι δεν ξέρω πραγματικά πόσο μας τιμά το να ακούμε στα ρεπορτάζ, τα ακούτε κι εσείς, στα αθηναϊκά ρεπορτάζ που γίνονται των όλων αυτών των ΜΜΕ, να λένε ότι ψάχνουμε την προσφορά και ό,τι πιο φτηνό στο είδος υπάρχει. Έτσι δηλαδή είναι η καθημερινότητα και η ποιότητα σε εισαγωγικά της ζωής μας. Βέστε, επειδή, να ψάχνουμε το πιο φτηνό. Επειδή μεγάλα διαστήματα ζω στην Αθήνα, δηλαδή ζω το σούπερ μάρκετ. Έτσι. Πραγματικά το βλέπει κανείς η συμπεριφορά όλων των καταναλωτών και αυτών που έχουν κάποιο εισόδημα παραπάνω, αλλά και κυρίως αυτών που είναι στα χαμηλά εισοδήματα, πόση ώρα κάνουν για να ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ, για να ψάξουν το φθηνότερο αυτό, προϊόν. Ναι. Αυτό ακριβώς που είπατε. Και κάποιοι το κοιτάνε και στα διάφορα. Δεν είναι σε ένα ρεπορτάζ, σούπερ μάρκετ βεβαίως, που πας. Κάνει συγκρίσεις. Περνάνε από τα σούπερ μάρκετ, παίρνουν το φυλάδιο που έχει το κάθε σούπερ μάρκετ στην είσοδο, τα συγκρίνουν και μετά ψωνίζουν. Και έχουν περιορίσει και τις ποσότητες. Και κάποια είδη τα έχουν βγάλει πια από το διαιτολόγιο τους, διότι δεν μπορούν να τα προμηθευτούν. Και πραγματικά αυτή η κυβέρνηση, αντί να συγκρατήσει την εσχροκέρδεια, αντί να βάλει πλαφόν πράγματι στα κέρδη των ολίγων, τη μεσαία τάξη την έχει διαλύσει,
Και ας βγήκε κυβέρνηση από τη μεσαία τάξη με το αντισύριζα μέτωπο που με ψέματα φτιάχτηκε την εποχή εκείνη, έρχεται σήμερα, υποβαθμίζει τη μεσαία τάξη, περίπου έχει εξαφανιστεί η μεσαία τάξη και δεν συζητάμε για τους φτωχούς οι οποίοι πια είναι πανφτωχοί. Γιατί? Για να κερδίζουν κάποιοι λίγοι. Διότι και τα σούπερ μάρκετ είναι 5 αλυσίδες και στην ενέργεια είναι 5 πάροχοι ενέργειας. Έρχεται λοιπόν τώρα, μας παίρνει με το φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και με τον υψημένο ΦΠΑ, μας παίρνει τα λεφτά από τη μία τσέπη και δεν μας τα βάζει στην άλλη τσέπη, γιατί το επίδομα που μας δίνει πάει κατευθείαν στους παρόχους. Δηλαδή ενισχύει την εσχροκέρδεια. Αυτό καμία δεξιά κυβέρνηση δεν θα υλοποιούσε αν δεν ήταν ακραία νεοφιλελεύθερη η δεξιά κάποιοι κυβέρνηση. Κάποιοι αυτή τη βοήθεια, ας είναι και μέσα στο λογαριασμό, την νιώθουν ότι είναι σε ένα θετικό βαθμό ευνοή. Ασφαλώς είναι κάτι. Είναι αυτό που έδωσαν. Αλλά κάνουμε το λάθος. Δηλαδή, αν πλήρωνα 100 και τώρα μου έρχεται ο λογαριασμός 600 και μου δίνει 150, 100 έδινα, μου δίνει 150. Λοιπόν, στα 600, επειδή ήταν ένας δικός μου λογαριασμός, ήταν 284 αυτά που αφαιρέθηκαν. Μπράβο. Γιατί κάτι. Να είναι, είναι κάτι, αλλά γιατί να είναι 600. Ναι, αυτό ξαναπείτε. Γιατί να είναι 600. Έχετε δίκιο. Γιατί το ότι είναι 600 σημαίνει υπερκέρδη, αναγνωρισμένα πια και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι υπάρχουν υπερκέρδη. Διαπιστωμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχουν υπερκέρδη. Και αντί να περιορίσει αυτά, έρχεται και σου δίνει ένα αντίδωρο και δυστυχώς πολλοί κόσμοι είναι ευχαριστημένοι. Εντάξει, αυτό δεν φτάνει, εννοείται. Δεν φτάνει. Βλέπετε τις αλλαγές στα εμπορικά καταστήματα κάποιων περιοχών. Είναι καθαρό. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ, όχι με επανάσταση, στους κατώτερους συντελεστές που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όχι μία, όχι δύο, έχουν υλοποιήσει. Βλέπετε εμπορικά καταστήματα λοιπόν τώρα να έχουν συρρυκνώσει και το ωράριό τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και για τα ωράρια των εργαζομένων. Ασφαλώς. Έτσι. Ασφαλώς. Και στα σχολεία ακόμη θα έχουμε έλεγχο ενεργειακό. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά φαντάζεστε, τα κεφάλαια της καθημερινότητάς μας. Φαντάζεστε τα μικρά παιδάκια του δημοτικού σχολείου. Και γιατί όχι όλα τα παιδιά, αλλά λέμε τα μικρά παιδιά τώρα να μην έχουν θέρμανση την ώρα του μαθήματος. Θα έχουν, απλά θα υπάρχει ένας έλεγχος του. Να μην ξεφεύγουμε σε κάποια σίγουρα. Το να μην ξεφεύγουμε σημαίνει ότι θα κρυώνουμε. Και αφήστε εμάς που είμαστε ακόμη, όπως βλέπετε, ευτυχώς προνομιούχοι σε καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Αλλά η στερεά και πάνω Ελλάδα έχει ανάψει τζάκι ήδη. Η στερεά και πάνω Ελλάδα μπορεί να μην είναι Βόρεια Ευρώπη, αλλά είναι Βόρεια Ελλάδα. Βέβαια, στον Όλυμπο έχει χιονίσει ήδη. Βέβαια. Τι κάνουμε εκεί. Μάλιστα. Τι κάνουμε εκεί. Λοιπόν, και σήμερα. Και φτάσαμε, δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση καταρρύπτει αρνητικά όλα τα ρεκόρ. Καταφέραμε ακόμα και το πετρέλαιο να είναι ακριβότερο από την αμόλυβδη. Αυτό πια ξεπερνάει κάθε λογική. Μόνο σαν καλαμπούρι μπορεί να. Αλλά δυστυχώς ισχύει. Ναι. Βέβαια, ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μας είναι και η υγεία, έτσι. Μάλιστα, σήμερα μαζί με εσάς έχουμε και τον διοικητή του νοσοκομείου μας. Καταλαβαίνετε και εκεί οι αγωνίες. Είχαμε και 4 ατυχήματα την περασμένη εβδομάδα και των αναρριχητών και πτώση και έτσι και τα λοιπά. Και εκεί αγωνιούμε. Να υπάρχει πάντα ο καρδιολόγος μας, να υπάρχουν πάντα οι γιατροί έτσι ώστε να υπάρχει μια καλή ροή των πραγμάτων. Υπάρχει και μια πανηγειονομική σήμερα απεργία. Ακριβώς. Να αναφερθούμε σε και αυτό. Ήθελα ακριβώς να αναφερθούμε σε αυτό. Κυρία Κοκιαίνη, θα έχετε μετά τον κύριο Φανιό. Τον έχω γνωρίσει τον κύριο Φανιό. Έχω κουβεντιάσει μαζί του. Τον τιμώ και τον σέβομαι. Όσο καλές προθέσεις και να έχει, όση προσπάθεια και να καταβάλει, δεν θα μπορέσει να λύσει τα προβλήματα του νοσοκομείου και δυστυχώς θα τα χρεώνεται αυτός, θα τα χρεώνεται η ΔΥΠΕ, που και η ΔΥΠΕ δεν έχει τις αρμοδιότητες που θα έπρεπε ενδεχόμενα να έχει, εάν δεν αλλάξει η πολιτική του Υπουργείου. Και η πολιτική του Υπουργείου Υγείας δυστυχώς με αυτή την κυβέρνηση δεν αλλάζει. Άρα ο κύριος Φανιός πραγματικά καταβάλει κάθε προσπάθεια. Θα έλεγα και ο διοικητής της Ρόδου και αυτός και ο προηγούμενος, γιατί να μην πούμε και τα καλά λόγια, προσπαθούν, αλλά δεν βοηθούνται από την κεντρική πολιτική στον τομέα της υγείας. Και γι' αυτό η σημερινή, ας πούμε, υγειονομική απεργία επιβεβαιώνει πράγματι την τραγικότητα της κατάστασης που περιγράφει και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά που εξακολουθεί η κυβέρνηση να πανηγυρίζει, μιλάει για διορισμούς, μιλάει ότι έχει κάνει τόσες, χωρίς να μετράει πόσοι φύγανε. Και ακούσαμε λοιπόν σήμερα, και είναι ιδιαίτερη χαρά για μας και πραγματικά αισθανόμαστε τιμή που η πρόεδρος των
των νοσοκομειακών γιατρών στη Ρόδο, η κυρία Γαβαλά, αλλά και στη ΓΟ, η κυρία Γαβαλά. Κατερίνα Γαβαλά. Η Κατερίνα Γαβαλά, πραγματικά και οι δύο. Είναι μαζί μας σε λίγες μέρες. Επάξια εκπροσωπούν τον κλάδο τους και όλο αυτό που λέγεται Εθνικό Σύστημα Υγείας, Δημόσια Υγεία. Πραγματικά χαιρόμαστε και για τις δύο. Την Γαβαλά την ξέρω βέβαια. Ελπίζω να γνωρίσω την κυρία Γαλανού από κοντά. Γιατί πραγματικά είναι εξαιρετική. Είπε λοιπόν σήμερα στην αίρα το δεκανίσου η κυρία Γαλανού. Προσπαθώ κάθε πρωί να ακούω την αίρα το δεκανίσου. Όπου και αν βρίσκομαι, μας βοηθάει το διαδίκτυο. Ότι υπάρχουν συνεχείς αποχωρήσεις που αποδυναμώνουν το σύστημα υγείας. Και αυτή, ακριβώς αυτή η κατάσταση, μαζί βέβαια με τους εξευθελιστικούς μισθούς των γιατρών, αλλά το ότι έχουμε πια ένα γιατρό, άντε δύο, σε πολλές κρίσιμες ειδικότητες στα νοσοκομεία μας, λειτουργεί σαν αποτρεπτικός παράγοντας στο να έρθουν καινούργιοι γιατροί μέσα. Ναι. Δεν έρχεται κάποιος και να ξέρει ότι θα εφημερεύει 15-20 μέρες, για να μην πω 30 μέρες το μήνα. Πώς να έρθει. Λοιπόν, χρειάζονται κίνητρα, πάντα. Αυτοί χρειάζονται κίνητρα και το βασικό κίνητρο είναι η επάρκεια προσωπικού. Για να μπορέσει ο άλλος αξιοπρεπώς να δουλέψει και να έχει έναν δίπλα του να ανταλλάξει μία άποψη. Οι γιατροί παίζουν με τη ζωή των ασθενών. Έτσι, με τη ζωή μας παίζουν. Πολλές φορές στην κρίσιμη απόφαση θέλουν έναν συνάδελφο της ειδικότητάς τους δίπλα να ανταλλάξουν μία άποψη. Και κακώς ο κόσμος τα βάζει κάθε φορά με τη ΔΥΠΕ. Είναι το άλοθη του Υπουργείου, είναι το άλοθη της κυβερνητικής πολιτικής. Η ΔΥΠΕ το πολύ πολύ να το παίζει βασιλικότερο του βασιλέως για να κρατάει τη θέση που έχει και να είναι αρεστός στον Υπουργό. Αλλά δεν έχει την καθοριστική αρμοδιότητα. Όταν κάποτε εγώ σαν υποδιοικητής πήγα κατηγορούμενος γιατί δεν διόρισα δεύτερο νεφρολόγο στη Ρόδο, προσκόμισα 23 έγγραφα που ζητούσα να καλυφθεί η θέση με δεύτερο νεφρολόγο. Μάλιστα. Και όταν μετά την ταλαιπωρία μου τρεις φορές να αναβληθεί το δικαστήριο, ο εισαγγελέας είπε δεν στοιχειοθετείτε με αδίκημα. Μάλιστα. Γιατί είπα το εξής απλό. Υπάρχουν κενά στο πρωτοδικείο. Πώς δεν υπάρχουν και γιατί δεν διορίζεται. Μα δεν διορίζουμε, ούτε εγώ διορίζω. Είναι πολύ απλό. Και βολεύει την κυβέρνηση και το Υπουργείο να τα ακούει η ΔΥΠΕ. Και να πω ότι είμαστε και ευγνώμονες, κύριε Κασάρα, γιατί φανταστείτε, αν δεν είχαμε και τις ευεργεσίες των φίλων μας ομογενών και θυμώνων, θα είχαμε καταρρεύσει. Πώς έχει προσφέρει ο Γιάννης Χαλίκος, ο Χαλίκιο και όχι μόνο. Ο Χαλίκος έτσι, και η Καλυμιογάλη μας. Και η καμιο, εδώ οι γυναίκες τώρα από την ομάδα Ζακέτα να πάρει τα κορίτσια που έχουν δώσει. Και να τιμούμε τα κορίτσια αυτά. Έτσι. Ό,τι μπορούμε. Και να συμπαραστεκόμαστε σε αυτά. Με θελοντισμό. Και όταν βλέπουμε κάτι καλό, να μην βρίσκουμε ψεγάδια. Έτσι, γιατί το καλό πρέπει να το κατηγορήσουμε. Ό,τι και αν είναι αυτό. Είχαν την ευγενή καλοσύνη και τα κατάφεραν. Ασφαλώς. Να πάρουν πράγματα. Ασφαλώς. Και ετοιμάζονται και για άλλα. Ασφαλώς. Φανταστείτε λοιπόν το νοσοκομείο μας να μην τα είχε όλα αυτά. Ναι, αλλά η υγεία του κάθε πολίτη δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στη φιλανθρωπία. Φυσικά. Είναι δικαίωμα του πολίτη να έχει υγεία. Και μάλιστα, και ήταν πολύ σημαντικό αυτό που τόνισε η κυρία Γαλανού, θα επανέλθω πάλι γιατί μου έκανε εξαιρετική εντύπωση και η σημερινή της τοποθέτηση στο διαδίκτυο, που μάλιστα σωστά, δεν ήταν και κολακευτική για το πολιτικό προσωπικό, δεν αναφέρομαι στο παρόν, βάζω και τον εαυτό μου μέσα για να πω το παρελθόν κτλ. Αλλά αυτή η πραγματικότητα. Γιατί και το πολιτικό προσωπικό δεν μπορεί να επιβάλλει λύσεις. Λύσεις η κυβέρνηση, κυρίως ο Πρωθυπουργός, αλλά και ο Υπουργός. Μάλιστα. Έτσι. Οι υπόλοιποι, τώρα εγώ το έχω ζήσει στο πετσί μου, ή λες ναι σε όλα, ή διαγράφεσαι και πας στην άκρη, ας πούμε. Έτσι. Ναι, δεν είναι όμως έτσι. Αλλά δεν είναι έτσι. Είπε λοιπόν η κυρία Γαλανού πολλά και σημαντικά σήμερα και τόνισε αυτό που ξεχνάνε στο κέντρο της Αθήνας που είναι και το κέντρο λήψης των αποφάσεων, ότι μιλάμε για νησιωτικότητα. Μιλάμε για ένα νησί που αν το νοσοκομείο του δεν είναι επαρκές, αν δεν έχει το ιατρικό προσωπικό που απαιτείται, δεν έχει το δίπλα νοσοκομείο να πάει. Έτσι. Είναι απομονωμένο. Είναι το κεφάλαιο υγείας, είναι το πρώτο κεφάλαιο. Μπαίνει ο χειμώνας με ό,τι συνεπάγεται, με κακοκαιρίες, με απαγορευτικά, με δυσκολίες.
Και το καταλαβαίνουμε απόλυτα πόσο πολύτιμο είναι να νιώθουμε ασφαλείς. Και θέλω να πω λοιπόν εδώ, να το ξανατονίσω, αυτό το ξεχασμένο μεταφορικό ισοδύναμο που σκόπιμα η κυβέρνηση το αφήνει στην άκρη, το κάνει ένα χρόνο. Ναι, οι επιχειρήσεις έχουν από το 21 ακόμα το δεύτερο εξάμηνο απλήρωτο. Ναι. Θέλει να το αποδυναμώσει, να το ξεχάσει. Ήταν έργο, βλέπετε, του ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε νησιωτική πολιτική. Πέρα από την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, που ήταν μνημονιακή υποχρέωση, ας μην γελιόμαστε, γι' αυτό δεν έκλεινε. Πρέπει να το ενδυναμώσει, όχι να το αφήσει. Έπρεπε να το ενδυναμώσει. Ακριβώς επειδή μας έχουν μειώσει τους συντελεστές ΦΠΑ. Αντί να το κάνει καλύτερο λοιπόν η παρούσα κυβέρνηση και να πεινά, εγώ το έχω κάνει καλύτερα από ό,τι το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε με την όπισθεν να το απαξιώσω το μεταφορικό ισοδύναμο. Και σκεφτείτε στην κοινωνία του νησιού μας, του Ιδιουσχύ και για τα άλλα νησιά, πόσοι ανεβοκατεβαίνουν Αθήνα για λόγους υγείας. Αυτοί λοιπόν το να παίρνανε επιστροφή το 40% περίπου το λέω, του εισιτηρίου ήταν μια ανάσα. Το να το πάρουν μετά από ένα χρόνο περίπου έχει απαξιωθεί. Περίπου ξεχνάει και τι έχει να πάρει πίσω, ας πούμε. Ό,τι αφορά ειδικά τα καύσιμα, ας πούμε, είναι τραγικό το ότι έχει, αντί να το επεκτείνει σε όλα τα νησιά, ψήφιροι κατά καιρούς ακούγονται και ίσως προεκλογικά να το δούμε, να περιληφθούν και νησιά του μεγέθους της Καλύμνου στην ιστορία με τα καύσιμα, αλλά ούτε τα μικρά νησιά αυτή τη στιγμή ικανοποιούνται σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, εν ώψη του να το κάνει καλύτερο το σύστημα. Περάσαν 3 χρόνια και το σύστημα δεν έγινε καλύτερο, αλλά δεν λειτουργεί και το προηγούμενο σύστημα. Αυτή οι δημοσκοπήσεις, κύριε Κασάρη, γιατί τους δίνουν έτσι ένα ηχηρό προβάδισμα? Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν... Βέβαια είναι και κάποιοι που δεν τις αποδέχονται. Σας σωστό κρύβο. Έχουμε μιλήσει με πολιτικούς και μας δεν αποδέχονται. Έχουμε πολλά παραδείγματα ότι οι δημοσκοπήσεις, ειδικά στην Ελλάδα και ειδικά σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, πέφτουν έξω. Ίσως γιατί δεν ρωτούν νεολαίους, ίσως γιατί οι νεολαίοι δεν είναι στα σπίτια τους, ίσως δεν ξέρω εγώ τι. Πάντως και στις προηγούμενες εκλογές δίναν στο ΣΥΡΙΖΑ 1,20 και κάτι, και κάποιοι λέγανε και κατά ποντισμό κάτω από το 20, τελικά πήρε 32. Ναι. Σήμερα λοιπόν οι αλληλείς μας είναι δυσαρεστημένοι από την ακρίβεια. Σου λένε να βγω για μεροκάματο, έχει μειωθεί το αλίευμα, έχουν αυξηθεί τα καύσιμα. Θα βγάλω το κόστος και με τα μεροκάματα μαζί ή όχι? Η αρτοποίηση σε τραγική κατάσταση. Τραγική κατάσταση. Το καύσιμο τους εξαντλεί. Πραγματικά, ανά την Ελλάδα, καθημερινά κλείνουν αρτοποιία. Ναι, και βλέπετε, θα μείνει η τιμή, αλλά θα συρρυκνωθεί το προϊόν. Έτσι. Δεν βγαίνουν διαφορετικά. Οι γιατροί είναι στα νοσοκομεία, είναι στα κάγκελα, απεργούν σήμερα. Έτσι, μπορεί να δουλεύουν στο νοσοκομείο γιατί έχουν συνέστηση της ευθύνης τους απέναντι στον άρρωστο συμπολίτη, αλλά ο αναβρασμός φουντώνει. Έτσι. Πείτε μου μία τάξη επαγγελματική που είναι ευχαριστημένη. Σίγουρα, έτσι είναι. Ο Θεός του καλού είναι πάντα το καλύτερο και παλεύουμε γι' αυτό. Ακριβώς. Βεβαίως, υπάρχουν οι συμπολίτες μας, υπάρχουν οι συνέλληνές μας, οι οποίοι πραγματικά λένε: εγώ είμαι δεξιός, είμαι δεξιός, ελπίζω σε μια καλύτερη δεξιά. Ελπίζω. Ωραία. Αλλά δεν μπορεί σήμερα η παρούσα κυβέρνηση, με όλα αυτά που συμβαίνουν, όσο κι αν τα συστημικά μέσα την βοηθούν, όσο κι αν το χρήμα το μοίρασε, προσέξτε, δείτε, καμαρώνουν, γιατί στην Ελλάδα, λέει, δώσαμε σε σχέση με το ακαθάριστο χώρο προϊόν μεγαλύτερο ποσοστό από όλους. Μάλιστα, το δώσαμε. Και πού πήγε? Στις καταθέσεις στις τράπεζες. Ποιοι κάνουν καταθέσεις στις τράπεζες? Αυτοί που δεν το είχαν ανάγκη αυτό το επίδομα που τους έδωσε. Είτε λέγεται επιστρεπτέα προκαταβολή, είτε δεν ξέρω πώς άλλο λέγεται. Ο κόσμος να μην μένει στο πας ένα, πας δύο, πας τρία, πας καύσιμα, πας έτσι, πας. Κύριε Κασάρα, θα ακούσει πολλά ο κόσμος και σε αυτήν την προεκλογική χρονιά τώρα. Βάλετε πραγματικά από τα μηνύματα, από τις θέσεις, από τις προτάσεις των πολιτικών κομμάτων. Το θέμα είναι να νιώσει ότι εμπιστεύεται. Το θέμα είναι να πιστέψει. Έτσι, γιατί θα δούμε πάλι ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων αναποφάσιστων. Έτσι, να προσπαθεί δηλαδή κάπου να υιοθετήσει τα πιστεύω του, τις ιδέες του και τη σκέψη του ότι θα πάμε καλύτερα. Εκεί είναι και το δικό σας στοίχημα. Εκεί είναι και το δικό σας στοίχημα. Σας λέω λοιπόν ότι ας πάρουμε τα 12,5. Ο κόσμος
σε μεγάλο βαθμό βλέπει τα μέσα ενημέρωση των Αθηνών, τα πανελλαδική εμβέλεια. Δεν θα δει στο διαδίκτυο ή στο Νόβα το κόντρα, ας πούμε, που κάνει αντιπολίτευση. Εγώ, εντάξει, το βλέπω σχεδόν κάθε βράδυ και ενημερώνω. Και πραγματικά ακούς και τη μία, ακούς και την άλλη πλευρά. Ναι, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Και να γίνεται με καθαρούς όρους, όχι με τερτύπια. Και αν ακουστεί η άλλη άποψη, να τη θάψω στη συνέχεια. Σήμερα λοιπόν, εδώ πέρα από τα μέσα πανελλαδικής εμβέλειας, τι άλλο έχουμε? 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Που καλά κάνουν, αλωνίζουν τα νησιά μας. Αλωνίζουν, μην θεωρηθεί. Σκέπτονται με το τέλειο να έννοια το λέω. Να ακούσουν, να προτείνουν. Και οφείλουν να το κάνουν. Φυσικά. Οφείλουν να το κάνουν. Έτσι. Η αντιπολίτευση έχει μόνο έναν, τον Νεκτάριο Σαντορίνιο. Μόνο ένα. Έτσι. Άρα, όταν θα έρθει η ώρα να ανακηρυχθούν οι υποψήφοι, που θα βγούμε κι εμείς. Που δηλώνετε και παρόν. Σε όλος δηλώνω παρόν. Δεν ξέρω τι θα γίνει, θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή. Αλλά εγώ δηλώνω παρόν. Θεωρώ ότι η Κεντρική Επιτροπή, αφού και οι δύο νομαρχιακές είναι σύμφωνες, θα με ανακηρύξει και εμένα. Πότε περίπου αυτό θα γίνει? Εξαρτάται από τις εκλογές. Τώρα, αν λάβουμε υπόψη μας τις εκλογές, μπορεί να γίνουν και το Μάρτι. Δεν ξέρουμε. Ναι, ναι, σίγουρα. Γιατί κατά καλό καιρό δεν πρόκειται να γίνουν, έτσι. 7 Ιουλίου είναι καταληκτική συνταγματική ημερομηνία. Ακριβώς, δεν μπορεί να γίνουν όμως. Ο κόσμος δουλεύει, είναι σκορπισμένος. Ο Πρωθυπουργός στο μυαλό του έχει διπλές εκλογές. Εγώ το βλέπω εκεί. Για Απρίλιο, Μάιο, κάπου εκεί. Απρίλιο είναι το Πάσχα. Ναι, είναι λίγο. Θα δούμε. Η σεζόν έχει ξεκινήσει. Θα δούμε. Έτσι. Γι' αυτό μπορεί να το δούμε και. Αν λοιπόν είναι Μάρτιο, πότε θα ξεκαθαρίσει αυτό? Εάν το είναι Μάρτιο, θεωρώ ότι μετά τα φώτα θα γίνει ανακήρυξη. Θεωρώ. Έτσι. Λοιπόν, τότε θα τηρούνται και κάποιοι κανόνες στα μέσα ενημέρωσης που προβλέπεται από την εκλογική νομοθεσία. Mm-hmm. Δεν θα παίζει μόνο μονομπλοκ η κυβέρνηση, γιατί τώρα έτσι ουσιαστικά παίζει. Και θα βγούμε κι εμείς 7 ή 8. Ή 9, δεν ξέρω. Mm. Θα μας πει η στατιστική υπηρεσία όταν βάλει τη σφραγίδα ότι αυτό είναι το τελικό. Θεωρώ ότι θα είναι 6 έδρες στα 16, δεν θα αλλάξει η απογραφή. Αυτή είναι η πληροφορία μου και από παλιούς φίλους, συναδέλφους. Παλιά η στατιστική υπηρεσία ήταν στο Υπουργείο Οικονομίας. Με το οικονομικό είμαστε συνδικαλιστικά, είμαστε δίπλα-δίπλα. Mm. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι να απομείνονται σε εκεί. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι δεν αλλάζει η απογραφή αυτή. Δεν θα αλλάξει, παρόλο το ότι φαινόμαστε λίγο περισσότεροι. Ναι, είμαστε περισσότεροι. Η απογραφή αυτό έδειξε. Δεν υπάρχει πρόβλημα στην απογραφή. Όταν θα ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία, θεωρούν ότι θα επισφραγιστεί το ότι ο Κάρης κερδίζει άλλη μία έδρα. Και τότε θα είναι και περισσότεροι και υποψήφοι. Τότε λοιπόν εμείς θα βγούμε. Και θα εξηγήσουμε στον κόσμο, δεν ξέρω αν το βλέπει η κάμερα. Δικαιοσύνη παντού. 6 εθνικές προτεραιότητες. Δίκαιο κράτος, δίκαιη κοινωνία, δίκαιη οικονομία. Και εγώ θα προσθέσω εδώ και ασφάλεια χωρίς βαρβαρότητα. Μπορεί μια άλλη κυβέρνηση να διασφαλίσει την ασφάλεια που θέλει να νιώθει ο πολίτης χωρίς τις βαρβαρότητες που βλέπουμε από ένα κομμάτι των σωμάτων ασφαλείας που γιορτάζουν και σήμερα. Mm-hmm. Είναι ο Άγιος τους σήμερα, η Άρτεμις και ο Αρτέμις, αλλά και ο Γεράσιμος, ο Κεφαλινίας γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά. Χρόνια τους πολλά. Έχω και φίλους να επικοινωνήσω μετά, και από το ένα και από το άλλο όνομα. Μπορεί λοιπόν να υπάρξει ασφάλεια χωρίς βαρβαρότητα. Έτσι, να ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε το καλό σενάριο, κύριε Κασάρα. Ξέρουμε, τα βλέπουμε. Οι πληγές είναι παντού, πολλά μέτωπα ανοιχτά. Αλλά να ευχηθούμε ότι θα ζήσουμε ένα πιο μέτριο, καλύτερο σενάριο, πιο ανάλαφρο, που θα μας φέρει όχι κατάκοπου στο Μάρτιο στις κάλπες ή οπότε γίνει. Αλλά αισιόδοξους. Για κάθε νέα κυβέρνηση είναι ευχής έργων να μην βρίσκει πολλές πληγές. Να τις βρίσκει επουλωμένες για να μπορεί να κάνει το κάτι παραπέρα, το κάτι παραπάνω. Ο ΣΥΡΙΖΑ το πέτυχε αυτό ως κυβέρνηση. Άφησε 37 δις με ξελαρά για πρώτη φορά. Και το άλλο παραμύθι που έχουν περάσει στα μέσα ενημέρωσης, η προπαγάνδα, η πανοπλία στην προπαγάνδα που έχει η παρούσα κυβέρνηση και όταν ήταν αντιπολίτευση ακόμη, με το χρήμα σε βαδίζει η προπαγάνδα. Αν έχεις χρήμα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει χρήμα, αλλά δεν χρωστάει και στις τράπεζες.
Άλλα κόμματα έχουν χρήμα, αλλά χρωστάνε στις τράπεζες. Έτσι είναι τα δανεικά και αγύρισαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν άφησε 37 δις και αυτό το παραμύθι ότι εξίδυλσε τους ελεύθερους επαγγελματίες με το φόρο και με τις φορές. Ναι, ένα μέρος των ελεύθερων επαγγελματιών. Αυτοί που είχαν εισόδημα ετήσιο 50-70 χιλιάδες, αυτούς ναι, πραγματικά τους υπερφορολόγησε με εισφορές, με φόρους. Αλλά τους άλλους τους μικροεισοδηματίες τους βοήθησε, του μείωσε τις εισφορές χωρίς να του μειώσει τις απολαβές, τις συντάξεις. Ενώ τώρα έρχεται η κυβέρνηση και βάζει κλίμακα, 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 σου πετάει την καραμέλα, διάλεξε σε ποια ασφαλιστική κλίμακα θέλεις να είσαι, πας σε μια φθηνή κλίμακα γιατί δεν βγαίνεις να πληρώσεις παραπάνω και δεν σκέφτεσαι ότι όταν βγεις στη σύνταξη θα παίρνεις περίπου την εθνική σύνταξη, το επίδομα των 330 ευρώ. Αυτή είναι η αλήθεια και όλα αυτά θα έχουμε στην προεκλογική περίοδο την άνεση του χρόνου να τα εξηγήσουμε. Και θέλω να νιώσετε και σε πλεονεκτική θέση, διότι κανένα αθηναϊκό μέσο δεν θα σας άφηνε 25 λεπτά να μιλήσετε. Γι' αυτό λοιπόν, σήμερα εδώ στην ανάρτησή μου στο Facebook που ανακοίνωνα, είπα στο φιλόξενο στούντιο του Αιγαίου TV. Έτσι πραγματικά, εγώ χαίρομαι που έχουμε μεγαλύτερη άνεση να μιλήσουμε, να εξηγήσουμε στον κόσμο, διότι όπως σας είπα είναι ανάγκη να περάσουν τα σωστά μηνύματα, οι προτάσεις και να νιώσει ξανά ο πολίτης ότι μπορεί να εμπιστευτεί. Την άλλη εβδομάδα στον εμπορικό δρόμο θα μοιράσουμε αυτό το φυλάδιο. Μάλιστα. Και θα το εξηγήσουμε, έτσι, θα έχουμε την ευκαιρία στους επαγγελματίες, στον κόσμο. Και ελπίζουμε να πείσουμε τον κόσμο να έρθει στις κάλπες και να ψηφίσει αυτό που θέλει. Αλλά να έρθει στις κάλπες. Ενημερωμένος. Ας βοηθήσει και ο ίδιος να ενημερωθεί. Υπάρχει το διαδίκτυο. Πόσοι έχουν πρόσβαση σε αυτό και είναι πολλοί, εν πάση περιπτώσει. Και ιδιαίτερα η νεολαία. Η νεολαία, ας πάρει την τύχη της στα χέρια της. Μεγαλύτερη και καλύτερη επικοινωνία. Να πάρει την απόφαση να έρθει να ψηφίσει για να είναι και υπεύθυνος για τις πράξεις του και να μην βρίζει τους άλλους. Μεγαλύτερη και καλύτερη επικοινωνία δεν μπορεί πια να υπάρξει με τόσες πραγματικά επιλογές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θερμά σας ευχαριστώ. Θα μιλήσουμε και πάλι μόλις οι καταστάσεις το καλέσουν. Και καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.